Ο μεγάλος τελικός του Μαρακανά δεν έχει την οικοδέσποινα Βραζιλία, αλλά τις Γερμανία και Αργεντινή. Τα Πάντσερ, μετά τον ιστορικό θρίαμβο 7-1 επί των διοργανωτών στα ημιτελικά, θέλουν να ολοκληρώσουν το έργο τους κατακτώντας το Μουντιάλ. Για κάποιους είναι το φαβορί, ενώ ο Ιωακίμ Λεβ φαίνεται ότι έχει ένα πυρηνικό πλωστάσιο στη διάθεσή του για να δώσει συνέχεια στην εξαιρετική παράδοση των τελευταίων χρόνων κόντρα στην Αλμπισελέστε. Στην αντίπερα όχθη, ο Λέο Μέση βρίσκεται μία ανάσα από το να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο. Οι Γερμανοί πάντως έδειξαν κόντρα στη Βραζιλία ότι βρίσκονται σε εκπληκτική κατάσταση. Η ψυχολογία τους είναι στο ζενίθ και θέλουν να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές μετά από 24 χρόνια. Έχουν καλή παράδοση με την Αργεντινή μετά το 4-0 του 2010, την πρόκριση στα πέναλτι του 2006 και την νίκη στον τελικό του 1990. Ο Λεβ δεν αναμένεται να κάνει αλλαγές και θα παρατάξει τον Νόιερ κάτω από τα δοκάρια, τους Χέβεντες, Χούμελς, Μπόατεν και Λαμ στην άμυνα, η Σβαϊστάγκερ και Ντήρια θα είναι οι δύο αμυντικοί μέση και η Οζίλ Κρος Μίλλερ θα πλαισιώσουν τον Μίροσλαβ Κλώσε. Όσο αφορά την Αργεντινή, κατάφερε να πάρει την πρόκριση έστω και στα πέναλτι απέναντι στην Ολλανδία και ονειρεύεται εκδίκηση για τον χαμένο τελικό του 1990. Ο Σαμπέγια αναμένεται τελικά να έχει στη διάθεσή του τους Ρόχο και τη Μαρία. Και στην εντεκάδα που προτίθεται να παρατάξει θα έχει σίγουρα τον Ρομέρο κάτω από τα δοκάρια, τους Ρόχο, Γκαράιντε, Μικέλης και Ζαμπαλέτα στην άμυνα, ο Ματσεράνο με τον Λούκας Μπίλια να μένει να είναι οι δύο αμυντικοί μέση, ο Λαβέτσι αριστερά, ο Ντι Μαρία δεξιά και ο Λέο Μέση αναμένεται να πλαισιώσουν τον Ιγκουαΐν στην κορφή της επίθεσης.